Στη δεύτερη θέση της λίστας του Εθνικού Αστεροσκοπίου Meteo.gr με τα 10 σπουδαιότερα καιρικά γεγονότα της χρονιάς που μας πέρασε περιλαμβάνονται οι θεομηνίες που έπληξαν τον Φεβρουάριο του 2019 τα Χανιά και προκάλεσαν ανυπολόγιστες υλικές ζημιές. Το που έγινε είναι θεομηνία. Είμαι 68 χρονών, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Σημειώθηκαν δεκάδες κατολισθήσεις, δρόμοι υποχώρησαν, σπίτια πλημμύρισαν με αποκορύφωμα την κατάρρευση της ιστορικής γέφυρας του Κερίτη. Άνθρωποι που ακόμη μετρούν πληγές, καθώς είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Κάτοικοι της περιοχής μας καταμετράνε τις καταστροφές, τις περιουσίες τους, τα χωράφια τους, τα πρόβατά τους, τα ζώα τους, ό,τι ο καθένας. Τεράστια πληγή για την περιοχή, τεράστια καταστροφή. Από ό,τι θυμάμαι και μου λένε και οι παλιοί, εγώ στα 50 μου δεν θυμάμαι, αλλά και πιο παλιοί, δεν θυμούνται τόσο μεγάλη καταστροφή. Συγκεκριμένα στη λίστα του Εθνικού Αστεροσκοπίου αναφέρεται χαρακτηριστικά Ιανουάριος 2019 εκτεταμένες χιονοπτώσεις στη χώρα μας από τις κακοκαιρίες Ραφαήλ και Σοφία. Στις 4 Ιανουαρίου το 51% της επιφάνειας της χώρας ήταν καλυμμένο από χιόνι. Φεβρουάριος 2019 μεγάλες πλημμύρες στη Δυτική Κρήτη από δύο σημαντικές κακοκαιρίες, τη χιόνι και την Οκεανίδα. Πάνω από 1.100 χιλιοστά βροχής καταγράφηκαν για ολόκληρο το μήνα σε Ασκήφου και Ασή γωνιά Χανίων. Και ακολουθούν πολλά ακόμη καιρικά γεγονότα ανά την Ελλάδα το 2019 που δυστυχώς προκάλεσαν συνολικά στη χώρα μας 31 θανάτους, εκ των οποίων οι 10 οφείλονται σε θυελώδεις ανέμους, οι 7 τον Ιούλιο στη Χαλκιδική, οι 9 σε πλημμυρικά επεισόδια, οι 8 σε Ψύχος και οι 4 σε κεραυνικά πλήγματα.